Οι Ρώσοι ετοιμάζουν να ρίξουν στη μάχη για το Κουπιάνσκ 350 κύρια άρματα μάχη κατά των Ουκρανών. Ενώ οι στρατιώτε του Κιέβου φαίνεται πω μεταφέρουν μεγάλη ποσότητα αμερικανική παραγωγή αρμάτων μάχη τύπου Αμπραμ στην περιοχή τη Αυτίυκα. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με δηλώσει του Ουκρανού πολιτικού επιστήμονα Βαντίμ Καράσεφ, ο ρωσικό στρατό προετοιμάζεται σήμερα για την πραγματοποίηση μια επίθεση μεγάλη κλίμακα, αφού δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τι πλήρε δυνατότητέ του στο πεδίο τη μάχη. Σύμφωνα με τον Καράσεφ, ένα σημαντικό αριθμό μονάδων αρμάτων μάχη έχει συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Κουπιάνσκ. Στην ίδια περιοχή οι Ρώσοι έχουν σχηματίσει νέε μονάδε, όπω επίση έχουν εντείνει τι μαχητικέ του επιχειρήσει σε διάφορου τομεί του μετόπου. Αυτέ οι δραστηριότητε προετοιμασία υποδεικνύουν πω οι ρωσικέ επιθετικέ επιχειρήσει θα αποκτήσουν μεγάλη δυναμική όταν ξεκινήσουν. Η Ρωσία μόνο τώρα ξεκινάει την επίθεσή τη. 350 άρματα μάχη έχουν συγκεντρωθεί κοντά στο Κουπιάνσκ. Μονάδε και σώματα στρατού έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικού τομείς του μετόπου και θα προειλάψουν. Η επίθεσή του δεν έχει τελειώσει ακόμη. Δεν έχει χάσει τη δυναμική τη. Δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμη, δήλωσε ο ίδιο. Ο Καρασεφ πως πω οι επόμενοι δύο με τρει μήνε θα είναι κρίσιμοι για την Ουκρανία τόσο στρατηγικά όσο και πολιτικά και στρατιωτικά, δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση στο μέτωπο και τη πτωτική πορεία τη Ουκρανική οικονομία. Παράλληλα, η μείωση τη Αμερικανική βοήθεια έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη θέση του Κιέβου στον πόλεμο. Ουκρανικέ αναφορέ στα μέσα κοινωνική δικτύωση πάντω αναφέρουν πω ο Ρωσικό στρατό έχει συγκεντρώσει δύναμη μεγαλύτερη των 500 αρμάτων μάχη στην περιοχή του Κουπιάνσκ. Σε άλλη νέα είδηση τώρα, η ρωσική αμυντική σελίδα Avia Pro αναφέρει πω οι ουκρανικέ ενόπλε δυνάμει μεταφέρουν μαζικά κυριάρματα μάχη τύπου Αμπράμ στο μέτωπο τη Αβδίβκα. Πιο συγκεκριμένα, η κατάσταση στην οχυρωμένη περιοχή τη πόλη Αβδίβκα γίνεται όλο και δυσμενότερη για του Ουκρανού εξαιτία των επιτυχιών των ρωσικών μονάδων στι πλάγιε πλευρέ τη πόλη και συγκεκριμένα στι περιοχέ των οικισμών Στεπόβογε και τον Ερκογε. Ως απάντηση στις νέες προελάυσεις του Ρωσικού στρατού σε αυτά τα χωριά, οι Ουκρανικές Ενοπλές Δυνάμεις φαίνεται πως μετέφεραν έκτακτα μία ομάδα Αμερικανικής Παραγωγής Αρματρομάχης τύπου M1A1 Brahms σε σημείο στα Ουκρανικά μετόπιστεν στην Αυτιευκά. Στόχο των αρμάτων θα είναι να παράσχουν υποστήριξη πυρό στι πιο σημαντικέ οδού υλικοτεχνική υποστήριξη του Ουκρανικού στρατού. Συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινητόδρομου 181 που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προμηθειών στι Ουκρανικέ μονάδε που υπερασπίζονται την πόλη τη Αβντιίβκα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.